Έτσι απλά μέσα από τους στίχους δεν μπορεί. Ναι, μπορεί, εντάξει. Και τώρα είναι όλα κλειστά, εδώ πέρα μέσα. Όλοι οι πτέρυγα. Ναι. Βλέπεις λοιπόν ότι... Τώρα σιγά σιγά κινούμε προς αυτούς προσεκτικά, αλλά τσεκάρω και μέσα από τις πόρτες, ξέρεις, σε ένα ζιγ-ζακ από τα παραθυράκια να δω τι παίζει. Να ξέρω πόσο ακόμα τέτοια υπάρχουν στο περίπτωση. Δώστε μου τότε μισό λεπτά και να φανερώσω στο Combat Tracker πώς αχα, ωραία. Αυτά. Θα κάνει interact με τα παιδιά μας που μιλήσουν. Κάτσε, δεν έχω κάνει ακόμα τα μισά. Τα μισά, fuck. Τα priority, να προσέχω τον κόλο μου. Είναι ζόμπι εδώ μέσα, δεν είναι. Τα ζόμπι είναι πολλά. Μπορούμε να δούμε και σε ποια δωμάτια είναι. Θα σου πω τώρα, ναι. Αυτό ξεκίνησα να κάνω τώρα. Κοιτάει ο Κάιλο, κοιτάει πέρα. Εντάξει, όλοι φαντάζομαι. Λέω και στου άλλου να πηγαίνετε, τσεκάρετε σε ποια δωμάτια. Όλοι shit. Κάιλο, τσεκάρει και τα πίσω δωμάτια. Πηγαίνω πίσω στα παιδιά. Okay. Δεν έχω τσεκάρει τα τελευταία πίσω δωμάτια. Okay. Εντάξει. Μία να δω ποιοι είναι αυτοί οι τύποι. Κίνησε το παίχτη. Κούνησε το παίχτη. Πού προχωράμε, οπότε. Έρχομαι προς τα δω. Οπα. Okay. Και φτάνοντας είμαι στη φάση του... Τι στο μπούτσο συμβαίνει. Κι άλλοι έχουμε άλλο εδώ πέρα μέσα. Εσείς πώς βρεθήκατε εδώ πέρα. Μεγάλη ιστορία, άστο. Εγώ... Βασικά... Α, πες μου κάτι. Η τύπισσα είναι η τύπισσα που είχα δει πριν. Πριν, τι εννοείς. Είχα δει μια τύπισσα με ξανθά μαλλιά να προχωράει. Μπράβο, με τη λάμψη και όλα αυτά. Ναι, αυτή είναι. Okay. Την κρατάω εγώ έτσι. Σε απόσταση. Με τη μία άκρη, ναι. Γιατί πέντα δεν ξέρω τι παίζει. Τους λέω... Καλά, sorry. Παιδιά, Κάιλο, δεν ξέρω τι παίζει. Ξαφνικά οι τύποι που μου ήταν στο δωμάτιο μαζί μου αρρώστησαν και πέθαναν. Έχετε κάποια γνώση πάνω σε αυτό περισσότερο? Βασικά τη μέρα είναι, τι ώρα είναι. Τους λέω όχι τώρα, λέω, γιατί μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να σπάσουν τις πόρτες και να βγουν έξω. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να βάλουμε πίσω από τις πόρτες, έστω και πτώματα, άμα δεν υπάρχει κάτι ξύλινο. Intelligence check. Δεν μπορώ να σου πω εγώ, πρέπει εσύ να το πεις. Ναι, γι' αυτό ρωτάω, όχι. Intelligence μου πες. Για κάποιο λόγο έχω 17 intelligence. Oh shit! Πανέξυπνε, θυμάσαι, επειδή είσαι πολύ έξυπνο τώρα, θυμάσαι ότι πριν από λίγο μπήκες, ήρθες μάλλον μέσα από ένα τεράστιο δωμάτιο που είχε καταρρέψει τεράστιες πέτρες. Ναι. Κομμάτια από τα δάνεια, κομμάτια από πατώματα. Ξέρεις ότι άμα σε βοηθήσουν εδώ να τα φέρεις προς τα δω, μπορούν να μπουν πίσω από την πόρτα. Και στη σκάλα, ναι. Μαζί με τα πατώματα κιόλας έχουν πέσει και κομμάτια από ξύλο, από τα... επειδή από πάνω ήταν τραπεζαρία. Οπότε έχουν πέσει κομμάτια από κουζίνα, το ένα άλλο. Τους λέω, ακολουθήστε με, πρέπει να μπλοκάρουμε τις πόρτες όσο το θέλουμε το γρηγορότερα, πριν βγουν έξω. Και τους λέω ότι έχει εκεί πέρα τέτοια, έχει εκεί ξύλα. Δεν ξέρω, θες να κάνουμε τις κινήσεις πέρα εδώ, θες να ρίξουμε κάποια ζάρια, κάτι. Εσύ δεν θες. Πώς. Θες να μου ρίξεις τα ζάρια, τα strength. Όχι αυτό, θες να κάνουμε τις κινήσεις πέρα εδώ, θες απλά να ρίξουμε ζάρια. Ωραία, ναι, ρίξε τα ζάρια να τελειώνουμε. Να μπλοκάρουμε τις πόρτες που είναι μέσα τα ζόμπια και περπατάνε. Σαν τσέκ, έτσι. Ναι. Πόσα, ένα. Γαμάω. Ναι, χαρά. Ο Κάιλο έτσι και έτσι θα βοηθήσει. Φαίνεται ότι περισσότερο τραγουδάει παρά βοηθάει. Ο Νιτάρια φαίνεται ότι είναι άξιος βοηθός, ας πούμε, δίπλα. Και μπλοκάρεται όντως τα κελιά, αυτά τα 1, 2, 3 κελιά που έχετε εντοπίσει ομάδες από 5 ζόμπι. Όντως τα μπλοκάρετε. Δεν σας παίρνουν χαμπάρι κιόλας, το κάνεις τόσο καλά που δεν σας παίρνουν χαμπάρι. Κάποιες στιγμές κιόλας γυρνάει η Καλ και λέει στον Κάιλο. Είσαι πολλά κλάσου, του λέει, χαλάρωσε.
Θα σε πάρουν χαμπάρι τα σόπι. Τους λέω, τα αφήνουμε να ζήσουν ή βασικά τις εμπιστευόμαστε τις πόρτες αυτά θα κρατήσουν. Δεν ξέρεις. Μπορεί να τις τσεκάρουμε. Αμέ. Δεν τέλει, σας φαντάζομαι. Όχι. Θα δοκιμάσω κι εγώ, μήπως και. Είναι νάνος ο τέτοιος, ο Κάιλο. DF, ναι, νάνος. Εγώ δεν καταλαβαίνω ο Χριστό, τι στο διάλογο, ρε μάλλε. Ναι, ξέρεις καθόλου πόρτες, ξέρεις καθόλου πέτρες. Ξέρεις αν μπορούν να κρατήσουν αυτές οι πόρτες. Σε κοιτάς, επειδή είσαι από τα Dungeons, έχεις κάποια γνώση, αγαπητέ Κάιλο. Σαν DF. Θεωρητικά κάποια γνώση έχω. Ναι. Πρακτικά τη γνώση έχω. Τι ζαράκι θες να σου ρίξω. Wisdom. 13 σύνολο. Ναι. Θα κρατήσουν. Κρατήσουν. Θεωρώ. Θα κρατήσουνε. Γερές φαίνονται. Δεν ξέρω πόσα μπόλτς έχω εγώ. Πόσα μπόλτς έχω εδώ, Χριστό. Δεν έχω πει ποτέ. Α, περίμενε, περίμενε. Πού είσαι. Ελεφέντη. Να σε ανοίξω. Ελά, άνοιξε. Το γράψω εγώ, πες μου. Δίνω σε όλους 50. Okay. Στο ενδιάμεσο τέλος πάντων, βλέπω ότι ο Νιτάρη είναι ακόμα χτυπημένος. Ναι, σχετικά. Είναι. Αλλά έρχεται μπροστά του έτσι αλλιώς η τέτοια και καθώς κοιτάει τον Ελεφέντιλ, σου λέει Ελεφέντιλ, σου λέει κάπως έτσι το έκανα και σε σένα, του λέει. Και αγγίζοντας τον πώς το λέει, τον Ιτάρια. Το έκανα και σε σένα, αυτό. Ναι, το ξέρω, εντάξει, να κάνουμε. Οι γυναίκες είναι αχνές, δεν καταλαβαίνουμε πολλά. σου κάνει ένα heal. Παρ' όλα αυτά χαλάει ένα slot παραπάνω level. Να σου πω, ερώτηση. Εγώ τώρα, ας πούμε, στα abilities, όχι στα abilities, συγγνώμη, στα skills, έχω συνέχιση στο medicine. Δεν μπορώ να κάνω κάτι στον εαυτό μου για να χυλάω τον εαυτό μου, γιατί βλέπω δεν έχω κάποιο spell, κάτι για να κάνω στον εαυτό μου, ας πούμε. Το medicine είναι για να stabilize. Είναι να καταλάβει αν έχεις ασθένεια και κάτι τέτοιο. Okay. Γενικά, ό,τι skills υπάρχει από δίπλα, έχει ένα δρακάκι. Αν πατήσετε πάνω στο δρακάκι, σας λέει λεπτομέρειες. Οκ. Okay. Και στα skills και στα ability και σε όλα. Ευχαριστώ. Καθώς βλέπω ότι του κάνει χείλη τύπησα και φαίνεται ακόμα ελαφρώς χτυπημένος. Ναι. Γυρνάω, χρησιμοποιώ το χάρισμα του βάρδου. Θα γίνεις καλά, θα γίνεις καλά. Χρειάζομαι κάποιον να δέρνει. Θα γίνεις καλά. Τι λέγω. Το τραγούδι του ρε παιδάκι που σου φτιάχνει. Πρέπει να του δώσεις λίγο XP για το RP, έτσι πρέπει. Ένα D4 plus per cut 2. Διαφέρε 2. Συν spell casting ability modifier. Το οποίο το βρίσκω στο. Καρίσμα σου. Κάτσε ρε, περίμενε, Κάιλο. Πού είσαι στο healing word σου. Healing word σου λέει. Ένα D4 συν 3 του κάνεις. Ναι. 5 πάνω. Ένα D4 συν 3. Ναι. Max 5. Ναι. Να στο κάνω εγώ τώρα, στο περάσω εγώ μια σχέση. Πας στα 8. Οκ. Μια χαρά είσαι. Εσύ είσαι να τραγουδούσες μέσα στα πτώματα και σε αυτά, την παλεύεις. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ το τέτοιο, αλλά να ξέρεις μου σπάσεις πάρα πολύ τα νεύρα. Έλα, μαζευτείτε λίγο, λέω, τι θα κάνουμε με αυτά. Θέλετε να τα χτυπήσουμε με τέτοιο. Έχετε αρκετά, έχει κάποιος άλλος range weapon ώστε να τα χτυπήσουμε από μέσα από τις πόρτες ή κάτι άλλο. Κοίτα, εγώ έχω το polar με εδώ πέρα, μπορώ να τους κάνω poke λίγο, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να βοηθήσει. Αλλά πρόσεξε. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Αυτό είναι σίγουρο. Κάτι έκανε και κλείσαν όλες οι πόρτες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον εσύ τις άνοιξες και πριν. Έτσι. Υπάρχει μοχλός λόγω απ' έξω. Απλά δεν ξέρω αν όντως εμπιστεύουμε ότι θα κρατήσουν οι πόρτες. Γιατί είναι αρκετά τέτοια μέσα σε κάθε δωμάτιο. Είτε μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα σκοτώσουμε ή να μειώσουμε τον αριθμό τους με range τα τάξη. Ή να βρούμε έναν τρόπο να φύγουμε από εδώ πέρα μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Την ώρα που λέει. Την ώρα που λέει να φύγουμε από εδώ μέσα, Κάιλο, ναι? Θυμάσαι ότι το τέρας είχε μπει στο κελί μετά το δικό σου, επάνω εκεί που καταλήγουν τα Blood Trails.
Και έχεις ακούσει από εκεί μέσα θόρυβο. Τώρα δεν ξέρεις. Okay, με βλέπετε καθώς κάνουμε αυτά. Μου έρχεται μια αναλαμπή. Και τους λέω, ίσως τα αντέντε δεν είναι το μόνιμο σας πρόβλημα. Α, ναι, έχεις δίκιο. Είδα να περνάει ένα πλάσμα με σαμπόδια ράχνης και ένα περίεργο μακρουλό έτσι κεφάλι, πολύ γλιώδες. Α, λες αυτό που δεν είχε μάτια, ξέρω εγώ, κάπως και ήταν λες και είχε μόνο, ναι, κάπως έτσι. Ναι. Και ο μπήκε στο δωμάτιο απέναντι από μένα. Φεύγω τρέχοντας να πάω να τσεκάρω το δωμάτιο, όπως είμαι, χωρίς καν να δώσω σημασία. Βασικά δίνω σημασία, τους ακούω. Ανοίγουν, βλέπετε, γουρλώνε τα μάτια μου και αρχίζω και τρέχω προς το δωμάτιο. Κάνω follow κι εγώ. Ακολουθήσω κι εγώ, μήπως και ξέρω. Έχει παραθυράκι. Λοιπόν, ναι, όλα. Ναι. Κοιτάζοντας το πρώτο, δεν βλέπεις κάτι. Παρ' όλα αυτά, πας στο δεύτερο. Ναι. Και βλέπεις ότι στο πάτωμα υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Δεν μπορώ να ανοίξω πόρτα, φαντάζομαι. Μπορώ να θυμάσω Slate of Hands, ξέρω εγώ κάτι, όχι. Ο μηχανισμός, άμα θες, μπορείς να ρίξεις, περίμενα να ανοίξω τα skill σου. Να σου πω τώρα ακριβώς. Μου φαίνεται ότι πλέον είναι όλα στο stealth. Στο Slate of Hands είναι όλα, νομίζω. Α, οκ. Μπορείς να ρίξεις Slate of Hands, για ποιο λόγο? Να διαχωρίσεις το μηχανισμό της πόρτας αυθινής από τον υπόλοιπο μηχανισμό. Ξέρεις μεν ότι υπάρχει κίνδυνος, άμα φεϊλάρεις, δηλαδή ένα ή δύο, άμα φέρεις το ζάρι, το λέω από τώρα, να ανοίξεις όλες τις πόρτες. Να τις κρατήσεις όλες κλειστές για πάντα. Ακόμα και τις μπλοκαρισμένες. Ναι. Τις μπλοκαρισμένες θα ανοίξουν, απλά δεν θα μπορούν να ανοίξουν. Εδώ κάτω τι έχει? Πτώματα. Άρρωστη. Κι άλλα. Κι άλλο κι αλλιώς. Ναι. Κοιμούνται άρρωστοι. Τους βλέπεις βέβαια ότι είναι τόσο χλωμοί και τόσο έτσι τα μάτια τους για αυτά που τους κάποια στιγμή... Τους λέω το τέρας αυτό, λέω, έχει πάρει τους φίλους μου, αν είναι ακόμα ζωντανοί. Οι οποίοι είναι πολύ καλοί πολεμιστές και θα μας βοηθήσει και θα είναι κάτι σύνη για να καταφέρουμε να βγούμε από εδώ πέρα μέσα. Ωραία. Είναι μέσα στο δωμάτιο το πλάσμα. Καλό. Ναι. Και Νιταρία, δεν θυμάστε πάντως το τέρας αυτό να έχει μαζί του πτώματα ή κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω και από πού μου ήρθε αυτός. Μπορεί μετά να τους πει, ρε. Καλά, ναι. Οπότε τον ρωτώ αν το πλάσμα είναι μέσα στο δωμάτιο ή όχι. Η αράχνη αυτή δουλεύει με τούνελ. Αυτό το πλάσμα που είδατε, λέω, δουλεύει με τούνελ. Γυρνάω και του λέω, τι εννοείς τους είχε? Εγώ όταν τον είδα, όταν το είδα αυτό το πράγμα, απλά πήγαινε μόνο του. Δεν είχε κάτι μαζί του κάποιον. Έτσι πέρα και δεν μου φαίνεται σαν πλάσμα το οποίο απλά θα κουβαλούσε έτσι ένα πτώμα, το πήγαινε βόλτα. Είναι. Να παρεμφιλώ. Είναι μεγάλη ιστορία. Αυτό το πλάσμα δεν είναι το πλάσμα έτσι όπως το είδατε. Ήταν ένας παλιός μας σύντροφος, ο οποίος μεταλλάχθηκε. Είναι μπλεγμένη η μαγεία ανάμεσα. Και φοβάμαι πολύ ότι ήρθε να πάρει εκδίκηση από το πάρτι μας, επειδή δεν καταφέρουμε να τη σώσουμε. Και φοβάμαι μήπως τους έχει κρατήσει ακόμα ζωντανούς, είτε για να τους μεταλλάξει, είτε για να τους σκοτώσει πιο. Ξέρω εγώ, με πιο σαδιστικό τρόπο. Αν πρέπει. Ίσως να βγει και από εδώ, τους λέω, και να έφυγε από κάποιο άλλο σημείο. Ίσως να πέταξε τα πτώματα εκεί πέρα από κάποιο άλλο σημείο. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είμαστε, για να προχωρήσουμε, η καλύτερη λύση είναι. Με βλέπεις να σηκώνω το crossbow που έχω, αδειάζουμε τα δωμάτια και προχωράμε. Γιατί άμα σπάσουν πόρτες και έχουν μπροστά αυτό και αυτά πίσω, τη γαμίσαμε. Το ξέρω, σου λέω. Ωραία, τους λέω. Ας το κάνουμε τότε με ένα δωμάτιο, μην τα κάνουμε όλα μαζί. Και πηγαίνω στο δωμάτιο που είμαι πιο κοντά. Και εγώ παράλληλα έχουμε. Για το παραθυράκι που είναι για το φαγητό. Okay. Crossbow, και προσπαθώ να σημαδέψω για κεφάλια, να δω τι οπτική αρχικά. Εδώ λοιπόν, μιας και το ενέφερες, ο Ελευθέντιλ θα κάνει το καλό να ρίξει ένα Wisdom. 16. Πολύ ωραία. Θυμάσαι ότι πριν γίνει όλο αυτό το σκηνικό που χαθήκατε από εδώ και από εκεί,
Είχατε βρει έναν τρόπο να σκοτώνετε, τα ζόμπι εύκολα. Mm-hmm. Και... Ας με να μαντέψω, Χεντίδη. Και όντως, το μόλις βλέπω ότι σημαντεύσει κεφάλαιο... Μπράβο, λέω, αυτός είναι ο τρόπος που πεθαίνουν εύκολα. Αν και είναι λίγο πιο δύσκολο να το σκοτώσουμε, να το πετύχουμε στο κεφάλι. Λοιπόν, Κάιλο, τι θέλω. Βλέπεις κάτω αριστερά στην οθόνη, έχει το advantage και disadvantage. Λέει adv και dis. Κάτσε λίγο. Ναι. Πάτα μια φορά το dis. Γίνεται κόκκινο. Ναι. Ωραία. Πήγαινε στο action σου, πάρε το ζάρι του attack του crossbow και ρίξε το πάνω στο prisoner που θες. Προλαβαίνω να το σταματήσω. Έχει ήδη πει εδώ και ώρα. Ναι. Και... Του ρίχνω κέφαρα. Δεν το καταφέρνεις στο κεφάλι. Έτσι. Ναι, τώρα προλαβαίνεις να του πεις κάτι πάντως. Παπαριά, ήθελα να σταματήσω πρώτο τύπο κάτι. Βλέπεις ότι... Βλέπεις ότι το καταλαβαίνουν κάπως και έρχονται προς τα εδώ όλο και περισσότερο. Μιας και είμαι κοντά στην πόρτα, αν μπορέσω να φτάσω κάποιο με το τέτοιο πέστο μου. Με το... είναι μπάρες οι οποίες πηγαίνουν έτσι. Δεν είναι μπάρες, είναι απλά ένα κουτί έτσι που περνάει για να... Παράθυρακι. Παράθυρακι μικρό για να τους δίνουν κάτι το δίσκο. Ναι, ναι. Άμα πλησιάσουν δίπλα δεν μπορούμε να το... Μπράβο, υποθέτω ότι με το που τελειώνει κάποιος την επίθεση του κάνει δεξιά ή αριστερά για να πει ο επόμενος. Ναι. Εγώ μπορώ ουσιαστικά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περάσω τον glaive στο παράθυρο για να δω μήπως πετύχω κεφάλι, ας πούμε. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς όπως είπα στον... Με disadvantage, ναι. Disadvantage, που είναι ability, όχι abilities, ναι. Και πάρτο. Τους λέω μη βιάζεστε, καθέστε πίσω, περιμένετε. Και κάθομαι μπροστά στο παράθυρο. Okay. Κινηθείτε οι άλλοι, γιατί μετά θα τον μπερδευτούμε. Ναι, ναι. Πώς ακριβώς μπορώ να το... Μου μετράει τα τέτοια μόνο, μου μετράει τα πόδια, δεν με πάει. Στο εγκρίνιο ο Χρήστος και σε πάει. Στο εγκρίνιο την κίνηση. Χρήστο, θέλω να τα αφήσω που πλησιάζουν την πόρτα. Ναι. Ωραία, θέλω μόλις έρθει το πρώτο φάτσα κάρτα μπροστά, θα του βγάλω και λίγο τη μούρη μου, επειδή μου να με δει, μόλις θα χώσω το κεφάλι του μέσα στο παράθυρο, να βγάλω το ραπιέρι και το καρφώσω μέσα στο κεφάλι. Ναι. Ναι, με αυτόν τον τρόπο, επειδή είσαι πιο focus αρισμένος, δεν έχεις τις advantage. Ναι, το αυτό. Το περιμένω να έρθεις, φάτσα κάτω στο παράθυρο, να καρφωθεί. Κάτω. Actions. Τέλος. Παρ' όλα αυτά... What the fuck. Δεν ξέρω. Έλα, έχεις και δεύτερο attack όμως. Ναι, μπορώ να ξανατιμάσω. Γιατί είσαι 5 level, έτσι, ναι. Α, όχι, δεν έχω δεύτερο attack. Δεν έχω δεύτερο τάκ εγώ. Αν θα έρθω πιο πίσω, ρε παιδί μου, και τους λέω τραβήξτε τα μπροστά στο παράθυρο, λέω και τότε χώστε τους. Okay. Οπότε παίζει ο Κάιλο μετά. Α, όχι, έρχεται η τέτοια μπροστά. Έρχεται η Καλ. Κυρία. Γιατί δεν μου ανοίγει το σύντηση εύκολα, ρε, που πρέπει να πει κάθε φορά να παίρνω στα PC's. Έρχεται η Καλ με disadvantage. Να κάνει ένα... Κάτσε από τη στιγμή που του είπα ότι αφήσει του να έρθουν στο παράθυρο μπροστά, δεν έχουν να αντιληφθεί. Α, ναι. Τέλο πάντων, hit είναι. Οκ. Και πάλι. Ναι. Πρέπει να κάνει το long short tap, το περνάει. Σκοτώνει το ένα. Βλέπει ότι πέφτει το ένα παιδί, πέφτει κάτω νεκρό. Βασικά, επειδή βλέπω να μα παίρνει χρόνο, θα έρθω στο άλλο. Οκ. Και του λέω, μάλλον λέω θα αντέξουν οι πόρτε. Οπότε χωριστείτε με ένα και χτυπήστε από ένα δωμάτιο καθένα. Οκ, okay. I guess. Να σου πω και εγώ εδώ τότε. Και Χρήστο, άμα δεν μας έχουν καταλάβει αυτά που πάω εγώ τώρα, εκεί πέρα, ναι. Θέλω να τους κάνω sneak. Κάτσε να στη σειρά σου. Ναι. Πάμε λίγο. Έρχεται πίσω εδώ, σε κοιτάει εσένα, Χάιλο, σου λέει, έλα, έρχεσαι εδώ, τι κάνεις, Κάιλο. Φτάνει. Μία ερώτηση. Ναι, ρε φτάνει. Από materials τι έχω. Ό,τι γράφω στο χαρακτήρα σου. Δηλαδή, δεν έχει κάτι μητερό, δυστυχώς.
Όχι, όχι. Από materials για τα spell έχω τίποτα ή μου τα έχω. Όλα. Μπορείς να κάνεις τα spell σου κανονικά. Okay, okay. Υπάρχει κάποιο το οποίο έχει χώσει το κεφάλι του στο πρόσωπο. Μια διευκρίνηση. Είσαι spellcaster. Επειδή δεν είχαμε μέχρι τώρα κάποιο spellcaster που να με ρωτήσει. Τα materials εδώ είναι ένα, η άμμος. Χρησιμοποιούνται για όλα η άμμος, που είναι άπλετη, αλλά υπάρχει κάποια μέλη στην άμμος, στην έρημο, που είναι τόσο ισχυρά στη μαγεία, που η άμμος από εκεί χρησιμοποιείται για materials για όλα τα spell. Perfect. Έχει κάποιο undead, βάλει το κεφάλι του πάλι στο... ή το χέρι του στο... Το κεφάλι του. Αυτό που θα κάνω... Δεν είναι το πιο λογικό, αλλά ίσως μου δώσει κάποιες απαντήσεις που θέλω. Ναι. Χρησιμοποιώ Identify πάνω στο Undead για να δω τι το έχει επηρεάσει από μαγεία, τι παίζει, άμα είναι κάτι τέτοιο. Identify. Ναι, άμα το κάνεις σε person, σου λέει από τι είναι afflicted, από τι spells. Through the you learn what spells, if any, are creatures affecting it. Είδες. Λοιπόν. Νεκρόμανση, 100%. Αυτό που καταλαβαίνεις με τη μία, μάλιστα είναι τόσο δυνατή νεκρόμανση που σου δημιουργεί η έμετο. Επίσης καταλαβαίνεις ότι είναι νεκρόμανση που έχει γίνει inflicted από πόσιμο, από κάτι που ήπιε, και με την προφανές ευφυΐα που σε αυτή τη στιγμή έχεις, καταλαβαίνεις ότι το μόνο πράγμα που πίνουν οι prisoners είναι νερό. Οπότε με τη μία καταλαβαίνεις ότι shit, ένας νεκρομάνσερ έχει δηλητηριάσει το νερό της Άμπισθεν, που σημαίνει ότι έχει δηλητηριάσει τα πάντα γύρω στην έρημο του Χιαρκούν. Δηλαδή καταλαβαίνεις με τη μία τι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη. Okay, κάνοντας αυτό, κάνω στην άκρη πάλι, για να έρθει τύπισσα και απλά με ακούει να κάνω ένα σκατά. Γιατί θυμάσαι επίσης ότι και εσύ το έχεις πει το νερό. Με ακούσει να ξαναλέω σκατά. Ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, έρχεσαι. Λοιπόν, πάμε νητάρια. Ωραία. Πάλι με τις advantage, έτσι. Ναι, έρχεται λοιπόν ένα προς τα δω. Έχουν έρθει. Φαίνεται καθόλου μάπα, κοιτάει, ξέρω εγώ, ας πούμε... Ναι, μπορείς από εκεί να καταλάβεις το δίκτυο. Ρε, πού στη βία. Πάει. Όχι, παρόλα αυτό όμως το τραβάς την προσοχή και έρχονται πιο κοντά. Άμα βγουν έξω την πέτσα. Οπότε η δεύτερη ατάξη σου μπορεί να είναι χωρίς τη σαβάντα, θα είναι απλή. Οκ. Ωραία. Το πέρασε. 14 συνέξ. Πέρασε. Εντάξει, τώρα τι, να πάρω δεύτερο, να πάρω extra action για το plan, δεν παίζει. Πεθαίνει. Nice. Απλά να ξέρεις ότι πρέπει να παίρνεις το ζάρι να το πετάς επάνω στο τέρας. Α, οκ, okay, ναι, sorry. Για να σου λέει hit miss. Δεν πειράζει. Ναι, οκ, okay, ναι, sorry. Το ξέχασα τέλος. Ναι, μέχρι να καταλάβει, όχι, ναι. Ελευθέτη. Μέχρι να καταλάβει. Όχι. Όχι. Να τους κάνω ένα attack με το crossbow στο πρώτο που είναι μπροστά. Οκ. Εντάξει. Με τις αγάπη. Ναι. Δεν με έχουν καταλάβει και παρόλο που είναι disadvantage. Ναι, μα κεφάλι σημαδεύεις. Δεν μπορώ να το πάρω έτσι επειδή δεν μπορούσα να καταλάβει, να ρίξουμε απλό. Αγάπη σου, βέβαια. Πολλά τζιμπάκια. Γιατί δεν το ρίχνει. Δεν το ρίχνει, το κάνω στο εικονίδιο, αλλά δεν το ρίχνει. Γιατί. Δεν ξέρω. Κάτσε να δοκιμάσουμε. Ωραίες, ωραίες. Είναι πολύ καλό πρόγραμμα, φίλε, δεν θα το κατηγορήσω. Το έχω πάνω στο κονίδι και δεν το ρίχνει πάνω στο κονίδι. Δεν λοιπόν, πειράζει, δεν το ρίξω. Δεν το ρίξω στο κόμμα, τράγει. Όχι. Δεν θέλει. Λοιπόν, κάτσε να το ρίξω στο τέτοιο. Θα το ρίξω εγώ, ρε φίλε, περίμενε. 17 και 10, 10 συν 7, 17. Περνάει. Ποτέ. Ωραία. Δεν ρίχνουμε ντάματς από ένα. Καθόλου ντάματς. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι με τη μία τα άλλα σε καταλαβαίνουνε. Αρχίζω και έρχονται προς τα εδώ. Πάμε μετά λοιπόν, είναι η Καάλα, η οποία ακολουθεί τις οδηγίες και σκοτώνει άλλο ένα. Δεν χρειάζεται τώρα να ρίξουμε τα τάκτης.
Τέλος πάντων, δεν έχετε καταλάβει πάντως, εντάξει, να το κάνουμε fast forward, τι θέλετε να το... άμα υπάρχει πιθανότητα να βγουν έξω, ας το κάνουν... άμα δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει. Ναι, όχι. Ας το κάνουμε fast forward. Ναι. Ναι, δεν έχει νόημα, εντάξει. Τσαβάτο χρόνο μας θα είναι. Ναι. Εγώ απλά συμβιώ το τσεκούρι μου για να βοηθήσω. Να σπάσω την πόρτα να βγουν έξω. Έτσι. Ο ηλίθιος. Κάντε λίγο. Για μιλήστε λίγο μεταξύ σας όσο εγώ τα κάνω τη λίτα αυτά. Δεν είναι ανάγκη να... Ναι. Ωραία, οκ. Okay. Πείτε ότι έχουν... Για... καθώς κάνω και εγώ πόγ με τον Χάλμπερτ, για πες εσύ με τα μαύρα που φοράς, τι... τι παίζει εδώ πέρα. Τους λέω, είμαι ολοθέντη, λέω, έχει γίνει της πουτάνας, γενικά. Α, νετάρια, χάρηκα. Η πόλη, λέω, είναι υπό κατοχή, ας το πούμε. Υπάρχει, ο δήμαρχος έχει πεθάνει. Στρατιωτική, θα πεις κανονικά τι είναι. Έχει γίνει στρατιωτική τέτοια. Κου. Ναι, πώς λέγεται στα ελληνικά. Πώς το λένε. Κούντα. Κατοχή αυτό, ναι. Κατοχή. Πραξικόπημα. Πραξικόπημα. Σωστό δάτο. Ναι, πραξικόπημα, κατοχή, τους λέω για αυτά. Ο δήμαρχος έχει πεθάνει. Έχουν εξαπατήσει τους πολίτες και πιστεύουν ή τουλάχιστον πιστεύανε ότι ο δήμαρχος ήταν ακόμα ζωντανός μέχρι που τον σκοτώσανε φατσακάρτα. Και πώς το λένε, υπάρχει κάποιος νεκρόμανσερ στην πόλη, ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε εδώ μέσα. Σε αυτό το, ναι. Πίνουμε νερό από την πόλη. Έκανε identify σε ένα από τα dead. Και ναι, όντως είναι δουλειά νεκρόμανσερ. Ναι. Και είναι από κάτι πόσο. Και καλό, και πρόσβαση σε ό,τι και καλό είναι να μην πίνει το νερό στην πόλη. Εδώ ήταν νερό. Οπότε ναι. Θεωρούμε ότι το νερό της πόλης, όλης της πόλης είναι δηλητηριασμένο. Το νερό της πόλης είναι όντως δηλητηριασμένο. Σας λέω. Και υπάρχει, δεν ξέρουμε που φτάνει, αλλά πολύ πιθανώς όλο αυτό το κουβάρι να μπλέκεται από το ναό της Αθέρ και συγκεκριμένα από την η αρχιέρεια, ήταν αυτή Χρήστος, συγγνώμη λίγο, ή το στόμα ναι. Της Αθέρ. Και οι δύο. Ήταν και οι δύο. Γιατί ξέρεις, το χέρι και το στόμα της αρχιερής είναι το ίδιο. Είναι, επειδή απαγορεύεται η γυναίκα που είναι σαν αρχιερία της Αθέρ να βγει από τον ναό, Έχει το χέρι. Σας λέω, το όλο σκηνικό ύλο είναι μπλεγμένο μέσα από το ναό της Αθέρ. Εμένα και τους συντρόφους μου, σας λέω, μας πιάσανε, μας πετάξανε μέσα στα ποντρούμια πρωτού προλάβουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Είχαμε σαν αποστολή να έρθουμε και να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι και να βρούμε ποιος είναι πίσω από όλα αυτά. Και να προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να επαναφέρουμε την πόλη όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν στα νορμάλ της. Αλλά δεν θα έλεγα ότι τα πάμε και πολύ καλά μέχρι στιγμής. Μας πιάσανε, μας πετάξανε εδώ πέρα μέσα. Και το δεν έχεις ένα perception. Εγώ. Perception. Ναι. Προλαβαίνω να τελειώσω το που λέγα. Ναι. Και της λέω ότι εδώ πέρα μέσα υπάρχει σίγουρα ένα τέρας και πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι η αράχνη που είδατε. Ίσως είναι και κάποιο άλλο. Ίσως. Μπορεί όντως να είναι και αυτό, γιατί και εγώ δεν το δω ποτέ το δεύτερο το τέρας που μου λέγανε. Perception είπαμε. 14. Βλέπεις ότι η Καάλ, πάντως όσο εσύ μιλάτε την αρχιέρεια, λίγο αντιδράει κάπως, σαν κάτι, δεν καταλαβαίνω, αλλά για μια στιγμή τζαρώνει λίγο το μέτωπό της, παιδάκι, και μετά ξαναεπαναφέρεται. Έχει σύμβολα πάνω της αυτή. Όχι. Τη μαγεία της πώς την εκτελεί. Απλά απλώνει το χέρι και το κάνει, και την περισσότερη μαγεία που την είδαν να την κάνει, την έκανε με θολά τα μάτια, σαν να ήταν κάποιος άλλος. Βασικά, καθώς μιλάει ο Ελεφέντιλ, θέλω να κάνω ένα insight να δω αν αυτά που λέει όντως ισχύουν ή απλά είναι προκαλήσεις και σχεδιάζει να με αφανίσει. Ντάει. Λοιπόν, ναι, 100%. Λέει αλήθεια. Αυτά που λέει είναι αληθινά, είναι ειλικρινά. Τα έχει περάσει όλα. Απλώς κάτι ψιλοκρύβει το οποίο δεν το λέει.
Δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι πρώτα όλα αυτά. Δεν ξέρεις, Λεφέδη, να δεις ένα... Ένα. Deception. Δεν είναι ότι θέλει να σε κάνει decept, πρόσεξε, δεν θέλει να... να σου... 22. Μπορεί, για κανένα πάζο, για κανένα πάζο. Ναι. Οκ. Πού ήμασταν? Το deception που έφερα εγώ που μου είπες είναι 22. Μια χαρά, εντάξει. Τότε ναι. Καταλαβαίνεις ότι κάτι θέλει να κλέψει, αλλά δεν, να κλέψει, αλλά δεν, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο σημαντικό για σένα αυτή τη στιγμή. Και απλά είναι κάτι το οποίο επηρεάζει αυτόν από την κατάσταση. Ναι. Όχι, το αφήνω να περάσει, δεν ασχολούμαι περισσότερο. Εσύ, πώς βρέθηκατε εδώ πέρα μας? Εγώ ήμουνα στο δρόμο και είδα μία γυναίκα εκεί πέρα πολύ όμορφη και πήγα και της έδωσα ένα κοπλιμέντο για το πόσο γεμάτα ήταν τα στήθια της. Φώναξε κάτι φρουρούς και με βάλανε μέσα, δεν ξέρω. Ποια ήταν αυτή η κυρία? Το κάνω την περιγραφή της τέτοιας. Της, πώς τη λένε, έλα. Κάτσε και έχω γραμμένο το όνομά της. Της τελάθης. Της τύπησες, ναι, πώς την είπες? Της αδερφής του... Ναι, της αδερφής του... Ναι. Σου κάνει μια περιγραφή λοιπόν μιας γυναίκας, η οποία όντως μοιάζει πάρα πολύ με τη γυναίκα που... Ναι, κάτι μου λέει. Πολύ καλή τέτοια, πολύ καλή... Η αδερφή του... Του Χαϊζέρ, του Βάρε. Του Βάρε. Και, ναι, για να την ξέρεις αυτή, ποια ήταν η γνωστή σου, φίλη σου, γιατί πρέπει να μου την γνωρίσεις αυτή, δεν ξέρω. Μου κανένα έτσι. Είναι μία από τις δύο που είναι μπλεγμένη σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι η μία από τους δύο που είναι μπλεγμένη σε αυτή την ιστορία. Αυτή και ο αδερφός της. Και δεν ξέρω και ποιος άλλος πέρα πάνω από αυτούς. Είσαι τυχερός βασικά που είσαι ζωντανός. Οκ. Συμβαίνει, υποθέτω. Κάιλο. Με φώναξαν για μια δουλειά εδώ πέρα. Έτυχε να είμαι στην πόλη να τραγουδάω. Βασικά για δουλειά έρθα. Μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο. Και πάνω στις ζητήσεις τους ανέφερα ότι μπορώ να αναγνωρίσω μαγικά αντικείμενα για αυτούς υπό κάποιο ευγενές αντίτιμο. Και χωρίς να ξέρω πολλά, κατέληξε εδώ μέσα. Δηλαδή για δουλειά ήρθα και βρέθηκα μπλεγμένος. Μπορώ να κάνω ένα insight. Γιατί τα ψηλό μασάζ. Φτου. Όχι. Και μάλιστα καταλαβαίνεις, όχι μόνο αυτό. Δηλαδή το insight σου είναι τόσο λανθασμένο που καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι DF και ψάχνανε DF να βρουν μέσω του κατασκόπους του κλάν και τον καημένο ότι πάτησε επειδή φταίγει το skin clan και όλα αυτά. Φτιάχνεις γενικά ένα τέτοιο insight. Ένα story. Επίσης προσθέτω εγώ ότι είμαι επίσης μοναχός. Πιστεύω ότι μπορεί να με βάλανε το άλλο που είπα πριν. Δεν ξέρω, μάλλον άσχετο ήταν. Απλά είμαι μοναχός που μοιράζω το λόγο του ΟΕΜ και μπορεί να με βάλανε γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι δεν τον πολυμπάνε το Θεό μου. Έτσι. Το λόγο πιανού? Του ΟΕΜ. Fuck me. Δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το πρόβλημα με το Θεό μου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πολλά είναι τα προβλήματα μου, Θεός, αλλά μην το κουβεντιάσουμε τώρα. Δεν το είμαι του παρόντος. Μέρος και ώρα. Τι μου έχεις κρύψει? Κοίτα, δύο είναι λάθος. Λοιπόν, για να σώσουμε... Μόνος τρόπος, μόνος. Βασικά, θα με βοηθήσετε να σώσουμε τους φίλους μου, αν είναι ακόμα ζωντανοί. Από ότι εσύ πώς μπήκες εδώ πέρα μέσα, ούτε που ξέρεις από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι ήρθαμε εκεί πέρα, ήρθαμε να σώσουμε την πόλη, να βγάλουμε άκρη τέλος πάντων, μας πιάσανε, μας μπουζουριάσανε, αυτοί που βρήκες εσύ, πώς τη λένε, η Ντάλια και ο Βάρεν, ο αδελφός της, και μας πετάξανε εδώ πέρα μέσα. Αλλά εννοώ ότι δεν βρήκες κάποια πόρτα, ας πούμε, για να βγεις έξω, έτσι υποθέτω ότι η μόνη μας επιλογή είναι να πάμε από εκεί. Βασικά, ερχόμασταν για να αποκλείσουμε τα ζόμπια να βγουν έξω στο προάβλιο. Ήμουν στο προάβλιο απάνω. Ερχόμασταν για να αποκλείσουμε τα ζόμπια να βγουν έξω στο προάβλιο. Αλλά έγινε αυτή η επίθεση, τέλος πάντων, αυτό που σας είπα πριν από το τέλος, και με το ζόρι ζω κι εγώ. Άμα...
Άμα όντω αυτή η βρωμιέρα με τα βυζιά μου πέταξε εδώ πέρα μέσα, να τη βρούμε. Έλα, να βοηθήσω, ξέρω εγώ. Whatever. Σένα σε πάω. Και. Τι λέω όμω, θα μπορέσετε να μου βοηθήσετε να βρούμε του φίλου μου. Οκ, okay, άμα μπορούμε. Ή τουλάχιστον τα αυτοματά του, να ξέρω αν πεθάνε ή ζήσουν ήδη. Έχω παρατήσει ένα σύντροφο, δεν θέλω να παρατήσω κι άλλου. Αν μπορέσω. Να του βρούμε στον δρόμο μα, γιατί όχι. Και. Τι λέω. Ναι. Και μ' ακούσει να. Βασικά μουρμουράω κάτι. Perception. Δεν ξέρω αν το ακούσει. Perception check. Ναι. Όχι. Με βλέπει να μουρμουράω κάτι και να σου κάνω μετά το. Λάθος απόφαση θα πάρω, αλλά πάμε. Δεν γαμιέται. Κοιτάω ότι. Καλά. Καλ, πλέον. Σου. Ακούγεσαι λίγο μακριά, έχεις το μικροφωνάκι ψηλά. Ναι. Συγνέφη θετικά σου λέει, δεν έχω πάει και κάπου άλλο, σου λέει, ξύπνιζαμε στη μέση του πουθενά. Είσαι στη μόνη sane που μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Κοιτάω την Ιτάλια, του λέω, δεν ξέρω αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά σίγουρα θα σου κάνει περισσότερο καλό μέχρι να βρούμε το σιλάλο ξανά, αν καταφέρουμε και το βρούμε. Και βγάζω το τελειγμένο σπαθί από τα πράγματά μου και το δείχνω. Ξέρω να χρησιμοποιώ σπαθιά. Περίμενε. Αν νομίζεις. Περίμενε, έχει στερεώσει. Γιατί. Θα πω. Okay. Βγάζοντας το ψήφος από εκεί που το έχει τελειγμένο ο Ελεθέντιλ. Αχ. Πουτάνω όλα. Νιώθεις. Και μεταμορφώνεται σε ένα γκλέιβ. Νιώθεις erection. Ερέξιο νιώθω. Του λέω, για περίμενε. Έτσι, καλό είναι. Νιώθεις όταν το αγγίζεις την ίδια μέρα που είχε εμφανιστεί μπροστά σου ο M και σου είχε δώσει το πρώτο από τα τρία trial. Νιώθεις την παρουσία του ο M επάνω σε αυτό το ξύφος. Νιώθεις ότι είσαι ένα βήμα πριν το δεύτερο trial. Ψιλοσκαλώνω. Mm-hmm. Και λέω, εντάξει, ναι, το παίρνω και το αρπάζω, ξέρω, και το βάζω στη ζώνη, ξέρω εγώ, έτσι κατευθείαν. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, εσύ. Άνθρωπος είναι, τι είναι, έλφ είναι, ξέρω εγώ. Αυτό το ξύφος του λέω, αν ζει ακόμα, έχει τέτοιο. Έχει, όχι μόνο μαχός, πώς λέγεται, έχει τσάμπιον, τέλος πάντων. Α. Πιανού, champion, τι εννοείς champion, τι ξύφος είναι αυτό ακριβώς και έχει champion το ξύφος? Ότι έχει κάποιον που το χειρίζεται, τέλος πάντων, που έχει διαλέξει ο Θεός να το χειριστεί. Ποιος Θεός? Μπορώ να τα απαντήσω αυτά, όχι τώρα, όχι. Μια αντίστοιχη αμοιβή εννοείται, έχουμε έξοδα. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Okay. Ναι, σου λέω στο Θεό που πιστεύεις, τι πιο Θεό? Εγώ στον Νέο πιστεύω. Ναι, αυτό σου λέω. Ου. Οπότε, αν, okay, αν τον βρούμε ζωντανό, θα χρειαστεί να το δεις πίσω. Μπορεί να χρειαστεί να το πάρει από πάνω μου, βέβαια, αυτός, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Άμα είναι του ΟΕΜ, και εγώ πιστός του ΟΕΜ είμαι. Ναι, το έδωσε ο ίδιος ο Θεός σε αυτόν, αυτό θέλω να σου πω. Άμα το έδωσε ο ίδιος ο Θεός, ήταν η δικιά του επιλογή, θα αναγκαστώ να ακολουθήσω τη δικιά του θέληση. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Πέρατα. Πού είμαστε βασικά, γιατί εξαφανιστήκαμε όλοι. Είμαστε φυλακοί. Όχι, εξαφανιστήκαμε από το χάρτη. Βάρδε, ευχαριστούμε για την υπόκρουση πίσω που μιλάς. Έχεις ωραία φωνή που βοηθάει, ξέρω εγώ, να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αλλά εντάξει, τι ρέμισε. Αυτό το λοιπόν. Ελπίζω να μην πιστεύεις ότι θα σε πληρώσουμε γι' αυτό. Φεύγει από το δικό σου inventory και πάει στο inventory του Νιτάρια. Μπορείς να χρησιμοποιείς λόγους. Ναι, είναι unidentified. Πρέπει να κάποιος το κάνει identify. Δεν μπορώ να πω εγώ αυτά που μας είπε ο τέτοιος. Πρέπει να τα θυμάσαι ακριβώς. Ναι, θυμάμαι μέσα σαν κρίση, αλλά εντάξει, θα το πούμε στην πορεία. Πες τα, προσπάθησα να το πεις. Ή και κάποιος εδώ πέρα έχει ένα... Εντάξει, δεν είναι από την παρόντος τώρα, πάμε μετά.
Προτρέχει να βγούμε λίγο, θα τα πω στον δρόμο. Προσπαθεί να μου τα πει και του λέω εντάξει, δεν χρειάζεται να μου τα πει ακόμα. Άμα βρούμε το φίλο σου, το δίνω και τελείωσε. Βασικά, λέω ότι καλά λέω μπορείς να πας να τραβήξεις το γκρίμο χλό πάλι για να ανοίξουν οι πόρτες. Και ενώ σου το κάνει αυτό, θέλω να πω στους άλλους που περιμένουν το πρέπει να πάνε να αλλάξουν την άλλη πτέρυγα. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μήπως αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα στην άλλη πτέρυγα. Σωστά, κοιτάξτε, γιατί κάτι έγινε εδώ. Επειδή σας έβαλα στον επόμενο. Ναι, εξαφανιστήκαμε από αυτόν. Εξαφανιστήκατε από αυτόν, οπότε θα σας βγάλω από τον άλλο χάρτη. Να σας ξαναβάλω σε αυτόν. Okay. Να σας βάλω σε αυτόν. Α, έχει μείνει μόνο η κοπέλα. Ναι. Μικάλ, Πονιτάρια, Λεφέντη, ο Κάιλο. Εδώ είμαστε λοιπόν, πείτε μου. Τίποτα, τους λέω να περιμένουν να ανοίξουμε τις πόρτες και να πάνε να αλλάξω λίγο την άλλη πτέρυγα, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα είμαι πιο αθόρυβος άμα πάω μόνος μου. Και λέω στην Κάλ να πάει να τραβήξω το μοχλό αν είναι και να έχουν τον νότζο γιατί θα ανοίξουν οι πόρτες, μην πεταχτεί κάτι που δεν έχουμε δει. Οκ, okay. Έχω το Glaive. Βασικά θέλω να επεξεργαστώ λίγο το σπαθί αυτό, μιας και μου το έδωσε. Ναι. Αν καταλαβαίνω κάτι. Είχα μια φωτογραφία του σπαθιού, κάτσε να την βρω. Φωτογραφία γενικώς, ας πούμε, πώς το λένε, αν μπορώ να καταλάβω κάτι, τι είναι, ξέρω εγώ, να ρίξω κανένα ζάρι, ας πούμε. Να καταλάβω την υφίστασή του. Α, την υπόσταση, συγγνώμη. Επειδή, εντάξει, είσαι ένας από τους επιλεκτούς, το ΟΕΜ, σιγά σιγά. Έχεις ακούσει αρκετούς θρύλους γύρω από τον ΟΕΜ. Αλλά επίσης βλέπεις ότι δεν είσαι ο μόνος που ενδιαφέρεσαι αυτή τη στιγμή αυτό το σπαθί. Ο DF της παρέας έχει πλησιάσει λίγο παραπάνω και το κοιτάει κάπως έτσι με προσοχή. Εσύ, Βάρδε, ξέρεις κάτι για αυτό εδώ. Λοιπόν, Βάρδε, δεν χρειάζεται καν να ρίξεις. Ξέρεις ότι ο Έμι είναι... δορίζει πάντα σε όποιον ακολουθό του. Έχει κάνει και τα τρία... και τις τρεις δοκιμασίες. Δορίζει σίγουρα ένα artifact. Και τους δίνει ωραία ονόματα. Έτσι, ξέρεις ότι το Longsword... κάποτε κάποιος το είχε από τον ΟΕΜ, ονομαζόταν The Legacy. Πώς? The Legacy. Legacy. Κάτσε, θα το κάνω identify κιόλας εδώ πέρα. Και αρχίζει και σου λέει ο Νάνος πολλά πράγματα, ότι αυτό κόβει δυνατά, ότι είναι το ένα, είναι το άλλο. Με το που μου λέει ότι... με το που τελειώνουν τα τρία trials, μπαίνει ο M, δορίζει κάτι στον ακόλουθο, ξέρω εγώ. Ξανασκέφτομαι για τη σκέψη μου να καβατζώσω το σπαθί και να τελειώνει η ιδέα και να τελειώνει η φάση μου. Όχι, δεν ξενερώνω, απλά δυναμώνεται λίγο ακόμα περισσότερο η επίστη μου σε αυτό το Θεό και θέλω να αφοσιωθώ περισσότερο στο να κάνω τα υπόλοιπα δύο trials τα οποία μου απομένουν. Απλά... ο τρόπος με το οποίο το λέω είναι στυλ τραγουδάκι. Πώς θα πήγαινε αυτό το τραγουδάκι? Λοιπόν, Σπυρό, έχουν ανοίξει πόρτες, όπως βλέπεις εδώ. Ναι. Όχι, έχουν ανοίξει. Έχετε τραβήξει το μοχλό? Τέτοια το... Της είπα να πάει να τραβήξει το γκρίζο μοχλό για να ανοίξουν οι πόρτες από το πάνω τέτοιο. Βασικά δεν ξέρω ποιες πόρτες ανοίγουν, αλλά κατάλαβες. Έχουν ανοίξει όλες οι πόρτες. Αυτό όμως που παρατηρείς, ναι, είναι ότι υπάρχει ένας γκρίζος και ένας κίτρινος μοχλός, δηλαδή πρέπει από αυτή την πόρτα. Mm-hmm. Θα έρθω να τραβήξω το γκρίζο άμα δω ότι ανοίγουν οι πόρτες από πάνω. Okay. Αυτό που βλέπεις μόλις γκρίζεις είναι αυτό, κλείνουν όλες οι πόρτες της πτέρυγας αυτής εδώ. Ξέρουμε. Και θα έρθω με stealth βέβαια, αλλά θα πάω να τσεκάρω το δωμάτιο να δω ότι παίζει. Λοιπόν, τα δωμάτια που θα σου φανερώσω είναι δωμάτια που έχουν μέσα ζόμπι. 19 stealth, πάντως, άμα χρειαστεί κάτι. Οκ. Είναι όλα κλειστά στις πόρτες, γιατί τα δωμάτια που θα σε φανερώσουν είναι δωμάτια με ζόμπι, οκ. Okay. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα απλά έχουν πτώματα μέσα και τέτοια. Ναι. Yep. Φαντάζομαι 5 ζόμπι το καθένα. Ναι. Γιατί έτσι κάθε prisoner είναι 5. Σε κάθε δωμάτιο prisoner ήταν 5-5. Ναι. Άλλο. Με
Μισό λεπτά και δώσε μου. Αυτά. δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον να τσεκάρω, φαντάζομαι. Όχι. Όχι, okay. By the way, πρέπει να αφαιρέσουμε τέτοιο. Πρέπει να αφαιρέσουμε τα bolt μας. Από αυτά που βαράγαμε, από τα τέτοια. Τα αφαιρεί αυτόματα. Όχι, αυτά που βαρέσαμε σε fast forward. Α, ναι. Πόσο να βγάλουμε, Χριστό? Όταν τελευταία τα έκανα εγώ με το τσεκούρι. Οπότε τα δικά μου αφαιρεμένα. Να βγάλεις τι, bolt. Ναι. Άμα σκότωσες 5, 5. Λόγω και εμείς και λόγω και τέτοια εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Πες ότι είσαι ένα γαμάτος. Έρχομαι εδώ πέρα, τους λέω, περιμένουμε βασικά και την Καλ. Έχει την Καλ μετά από λίγο, σου λέει, βρήκε σε άκρη. Τους λέω, είναι άλλα 25 ζόμπια κάτω. Κλειδωμένα, μεν. Άλλα 25. Ξέρω, δεν νιώθω τόσο καλά να παλέψω κι άλλους αντέδ. Ναι, και εγώ θα προτιμούσα, λέω, να μην το ρισκάρω μάλλον. Καλύτερα θα ήταν να προχωρήσουμε. Αν το τέρας μπήκε από εδώ πέρα, λογικά θα υπάρχει και έξοδος. Βέβαια, πολύ φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το τέρας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Αλλά είτε έρθει είτε δεν έρθει, πρέπει να ψάξω για τους φίλους μου. Okay, πάμε. Και για την ερώτηση πριν, πώς θα πήγαινε αν οι πληροφορίες, σαν τραγουδάκι ήταν. Κάποτε κάποιος του αίμα ακολουθός, τρεις δοκιμασίες πήρε. Κάπου κάποτε κάποιος του αίμα τρεις δοκιμασίες πέρασε. Legacy his own claim. Oh my god. Δεν θα τα περνάω τα εξωτερικά. Δύο inspiration τουλάχιστον γι' αυτό. Το κοιτάμε μάπα. Το κοιτάμε μάπα. Ξέρεις πολλά, βλέπω. Γιατί θέλει τραγουδιστά, καταλαβαίνω ότι είσαι βάσο, αλλά ήμασταν φυλακισμένοι. Ελπίζω να ξέρεις ότι δεν έχω να σου δώσω ψηλά. Τι όργανο έχει, πλάκα πλάκα. Κοιτάω να δω τι όργανο έχει. Φυλακισμένο ήταν, τι όργανο να έχει. Οργανά, όχι οργανά. Οργανά. Τι. Να φαίνεται. Διακριτικά τι φαίνεται. Μια ηλεκτρική κιθάρα. Κοντά είσαι. Με βλέπεις ένα ηλεκτρικό ταμπούρλο. Τύπανα, ναι. Ένα βιολί. Ναι. Και στην άκρη να κρέμεται ένα φλάουτο. Πολύ equipped, έτσι. One man show. Άνετα. Χριστό, άμα να ανοιχτεί η πόρτα. Κατεβαίνουμε κάτω. Είναι ανοιχτή. Εδώ βλέπετε μια τρύπα, πώς κατεβαίνετε κάτω. Είναι dark κάτω, για μισέτα. Ψηλό έρχεται κάποιο φως, υπάρχει κάποιο φως. Τους κάνουν έμολο, περιμένετε να πάνε να ελέγξω. Αν δεν έχει κάποιος κάτι καλύτερο να προτείνει. Και να σας φωνάξω. Κοιτάω εδώ πόσο βαθιά είναι. Πόσο, τι? Πόσο βαθιά είναι η τρύπα. Πολύ. Έχουμε σιγή, δεν έχουμε. Πήγα! Καλά, δεν έπαιξα, μα δεν έχουμε σιγή. Εγώ που έχω και λίγη δύναμη, του λέω, έλα, Βάρδα, θα σε βοηθήσω λίγο, άμα είναι. Το παίρνω στην πλάτη, ξέρω. Επιδάω. Απλώνω το σιγή μου, βασικά, κάτω. 50 feet. Λοιπόν, να ξέρεις ότι, ακόμα και αν είναι λίγο σκοτεινά, μια μικρή λάμψη, ένα μικρό ίχνος φωτός, σας λέει ότι αυτή η απόφαση μπορεί να είναι και η σωστή, αλλά όχι και τόσο σοφή. Δηλαδή, καθένας από εσάς που είστε λίγο πιο familiar, ας πούμε, με τις αρχιτεκτονικές, καταλαβαίνετε ότι τα σκαλιά ήταν ο μόνος τρόπος να φύγετε από αυτόν τον όροφο που θα κατέβετε ή και από τον όροφο που είστε. Αλλά ξέρετε επίσης, ελευθέντηλο, ότι τα σκαλιά έχουν πλέον καταστραφεί. Mm-hmm. Για να δούμε τώρα. Landing on the ground, everyone must take acrobatics roll 12. Πατώντας λοιπόν ο πρώτος που μπαίνετε σιγά σιγά μέσα, καταλαβαίνετε σιγά σιγά ότι από κάτω ότι λίγο ψιλοτρίζει το έδαφος και αρχίζει σιγά σιγά και αποχωρεί. Μπροστά σας το έδαφος. Η Καλ είναι μέσα.
Η Καλ που είναι μέσα, οκ, okay, θα την δεχτώ, θα δείξει εκείνη το acrobatics. Τους είπα να περιμένουν και μπήκαν μέσα. Όχι, δεν μπήκαν, αυτό λέω. Εγώ μπήκα μέσα. Α, εσύ μπήκες. Ναι, είπες. Αφού σου λέω να πάω να ελέγξω πρώτα και μετά. Για ρίξε το acrobatics σου. 23. Μια χαρά. Και η Καλ, μια χαρά. Γιατί το μια χαρά είναι ότι καθώς πέφτεται, ήταν ψηλά, αλλά εσύ με κάποιον τρόπο κατάφερες να προσγειωθήσεις κάποιες πιο άνετα. Περπάτησα λίγο στον τοίχο, έκανα δύο κουλουτούπες. Ναι, ναι. Επειδή θα σβήσω αυτό το χάρτη, έτσι αλλιώς μπορείτε με λεκτικά να πείτε τι γίνεται. Dodge roll κάτω, μου έτσι πέφτω. Μπράβο, κάτσε σε βάλω σιγά σιγά το combat. θα βάλω την Gal. Θα βάλω τον Elephantin. Βλέπεις ότι πόσο πιο μικρό είναι το... Πόσο να ανοίξει το χάρτη το grid. Ποιος είναι. Ναι, το grid είναι. Να το κάνω identify, περίμενε, δεν το έχω κάνει identify. Όχι, share κάνω. Share, αυτό λέω, ναι, ναι. Sharing. Share sheet. Οκ. Θα κάνω και τον Ιτάρια. Η μόνη διαφορά είναι ότι... Πόσο μεγάλος είναι. Πολύ μεγάλος χάρτης. Μπαίνετε μέσα και οι υπόλοιποι. Μπαίνοντας ο Αλεθέντρ και η Καάλ τρώνε ψηλομικρό damage, αν δεν κάνει, πολύ γρήγορα θα το χιλάρει. 23 κομμάτια, έφερα damage. Ένα πολύ μικρό, έτσι αλλιώς. Το τρώσα να ρίξουμε, να ρίξουμε κι εμείς. Α, όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλος, είναι μεγάλος όμως. Ρίξτε και εσείς από ένα acrobatics, παιδιά. Γιατί δεν μπορώ να τους πω να βγάλω συνή. 11 εγώ. Αφού κατέρευσε το πάτωμα. Σου λέω κατέρευσε το πάτωμα. Αυτοί δεν μπήκαν όμως μέσα, αυτό λέμε. Ότι μπήκα εγώ μέσα. Αυτό σου λέω, ναι. Αλλά μπαίνοντας μέσα πώς. Εντάξει, δεν κοιτάζει. Αν δεν σου το σύγει στην πόρτα. Well, that's a boss room if I've ever seen one. Εμένα μου λέει ένα φίλο, πού να ξέρω εγώ, μου λένε ότι εγώ μπαίνω μέσα. Ναι, αυτό λέω. Αφού υποτίθεται ότι είμαι κάτω, ξέρω ότι δεν θα του φωνάξω ότι. Ναι, όχι. Βασικά η σκηνή πώ είναι αυτή τη στιγμή. Του έχουμε δει ότι με το που μπήκαν οι δύο έφυγαν κάτω. Οκ. Okay. Ναι, και ακούτε μια φωνή από κάτω να σου φωνάζει απλώστε σκηνή. Δέστε το στην πόρτα. Εγώ το ρίξα, παιδιά, δεν παίρνω πίσω την τέχεια μου. Κανένα πρόβλημα. Είναι αντιδράσιμο. Μια χαρά είστε. Μια χαρά είστε. Ναι, κατεβαίνουμε στη σκηνή κάτω. Οκ. The use rope υπάρχει στα skill. Όχι, όχι. Slate of hands μπορείς να πάρεις. Δεν υπάρχει πια άλλη. Ή acrobatic ή slate of hands μπορείς. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, ρίξε ένα acrobatic μιας και το έχεις σε καλό. Πού το. Το πρώτο είναι. Έλα, θα σε πιάσω, καλό. Στο τσακ. Ο Κάιλο προσφέρεται από τον DF λίγο πολύ βάρος στα όργανα από εδώ από εκεί. Αλλά κατεβαίνει και κατεβαίνει. Αλλά την ώρα που κατεβαίνει, το ίδιος ακούτε από πάνω ένα γιατί θυμάσαι, okay. Ελευθέντη, ότι όταν αποχωρεί το ταβάν, το πάτωμα, αποχωρεί και κάτι άλλο. Για κάποιο λόγο. Τρέχτε. Ρίξτε όλοι από ένα dexterity roll ή athletics. Save. Ό,τι έχετε καλύτερο, ναι. Save. Ή athletics. Athletics. Πες ένα ρε μας δείξει η αγαπημένη Καλ. Έχει πως έχει η Athletics συν 3. Οκ. Δεν ξέρει τι συν 1. Ρίξε από συν 6. Από συν 7. Κάτσε να δω τι μου φέρατε. Όχι, ποιος... Νιτάρ έκανε save, δεν έκανε check. Ποιος έφερε κάτω από 13, αυτό με ενδιαφέρει. Κάτσε. Τα check είναι στα αριστερά, τα saves είναι στα δεξιά. Α, check ήταν να κάνουμε. Ναι, check. Κάτσε. Για τον Μπούτσο. 10 εγώ. Ποιος έφερε κάτω από 13. Εγώ. Η Καλ. Εγώ. Ο Νιτάρια και ο Κάιλο. Μόνο εγώ. Ένα δευτερόλεπτο, παιδιά, συνεχίστε, ακούω εγώ. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Γιατί, έλα. Μπράβο. 4, αυτό. 17 damage αυτοί οι τρεις. Γιατί πέφτει το ταβάνι από πάνω τους. Λοιπόν, η Καλ έχει 17. 18 και 17 μας κάνει 25. Και ο Κάιλο άλλα 17. Εμένα πρέπει να μου έχω σπάσει χέρια, πόδια, τα πάντα, πρέπει να έχω γίνει παράλληλα, όπως σου λέω που έχω χάσει.
Καναμάς χιλ κάποιος. Και... α, είναι 20. Ο Λεθέντιλ το αποφεύγει. Βλέπεις, πέφτει το ταβάνι από πάνω, τους πέφτει το κεφάλι. Αλλά εσύ το πήρες χαμπάρι και δεν φώναξες κανένα τρέχτε, ρε. Μπροστά βλέπω, βλέπεις τον τοίχο μπροστά. Περίμενε ότι είχε πέσει μαζί μας, όταν εσείς δεν έρθατε καν μέσα. Υπάρχει μια τρύπα μπροστά στον τοίχο και από πίσω φαίνεται ένα φως να έρχεται φλόγα. Η υπόλοιπη τώρα, η Καλ σηκώνεται μισό λεπτάκι. Θα σηκωθεί η Καλ, γιατί θα πρέπει να κάνει χείλ στους υπόλοιπους και στον εαυτό της. Τους λέω, περιμένετε εδώ και να συνταχτείτε. Και... δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Και επιστρέφω. Ναι, και βλέπεις ότι συγκεντρώνοντας η Καλ... κάνει... το τρίτο, θα το κάνει, ναι, σε όλους. Κάνει mass heal. Και τρελαίνεσαι εσύ, αγαπητέ μάγκε, γιατί λες... τι στάνει... δεν γίνεται. Λες ότι για κάποιο λόγο σας κάνει mass, χωρίς να καταλαβαίνει τον λόγο. Κάνει έτσι τα χέρια σε παιδάκι μου και κάνει healing word σε όλους. Φεύγουν πολλά σύμβολα μαζί από όλους γύρω της. Πόσο σπάσμα έγινε αυτή η τύψα. Ναι, οκ. Σύμφωνα με ιστορίες και με διάφορα που έχω ακούσει, μπορώ να καταλάβω τι παίζει αν έχω ακούσει για τύψα σαν κι αυτήνα, ξανά. Δώσ' μου μισό λεπτάκι παρακαλώ. Ξέρεις ότι Mass Word είναι τρίτου level spell που τέλος πάντων λίγο πιο εξελιχμένοι spellcaster μπορούν να κάνουν. Απλά δεν του μπορεί να κάνει τέτοιο. Κανονικό spell. Του αφήνουν το μάχη έτσι και τα. Ούτε χόλι σύμβολο, ούτε χόλι σύμβολο. Αχα. Καταλαβαίνεις πάντως ότι είναι κληρικού spells όλα αυτά που έχει κάνει αυτό τώρα. Σίγουρα είναι κληρικός, απλά δεν μπορεί να καταλάβεις τι άλλο. Okay. Αχα. Λοιπόν, να ερχόμαστε εδώ τώρα με το καλό. Α, ωραία, μπράβο, αυτό θέλω εγώ. Για πείτε μου, α, έχεις εδώ, ελευθερία. Ναι, χρήσαμε το stealth που έχω κάνει, ναι. Α, κάτσε, πρέπει να βάλω mask mode για να, συγγνώμη. Layers, enable mask. Sorry, θα σας εμφανίσω τώρα, ναι, don't worry. Ναι. Λοιπόν, ελευθερία, βλέπεις αυτό, απέναντί σου υπάρχει ένα δωμάτιο, το οποίο, από ό,τι φαίνεται προς τα κάτω, άμα το κοιτάξεις, είναι oval. Mm-hmm. Έτσι, εκεί από προς τα πάνω. Ο τείχος του κινείται οβάλ. Έτσι από πάνω υπάρχει ταβάνι. Ναι. Και έχει μπροστά μια τρύπα. Sneak peek μέσα στην τρύπα. Το stealth το έχω ρίξει. Αν χρειαστεί να σου ρίξω κάποια στιγμή άλλο, πες μου. Κανένα πρόβλημα. Δώσω μισό λεπτάκι. Α, ωραία. Αυτό θέλω να το δω λίγο. Roll 16. All break it. Okay, αυτό ήθελα να δω. Εδώ βλέπεις ότι μέσα υπάρχει πάρα πολύ αίμα και υπάρχουν υπολείμματα από φαγωμένους prisoners. Πτώματα. Ναι. Χέρια, πόδια, αλλά είναι όλα φαγωμένα. Α, δεν είναι κάτι ολόκληρο. Όχι. Okay, όχι. Περίμενε με λίγο, ναι. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα τώρα. Όχι θέμα. Πώς το εννοώ τώρα. Πώς ζεις. Α, μπράβο. Αυτό ήθελα. Να ρίξει ο DM κάτι. Οκ. Okay, μια χαρά είσαι. Ρίξτε ένα perception όλοι. Perception, έτσι. Uh-huh. Yes. Τέσσερα. Έχω και χαμό το perception. Μια. Τι για άλλο ρε που στην σήμερα. Δεν κάθεται καλά σε διεργά μου. Τίποτα. Αυτά. οι άλλοι κάνουν... οι άλλοι... α, περίμενε. Οκ. Okay. Λοιπόν, συνεχίζω, τους λέω, ξαναβγάνω το κεφαλάκι μου, τους λέω, περιμένετε εδώ και έρχομαι από κάτω να δω τι παίζει. Πάντα stealth, έτσι, όποτε θες stealth check μου λες. Ρίξτε το, ρίξτε το. Οκ. 17. Ίσως... θα μπορούσαμε να τους πούμε στα φόρουμ τους να φτιάξουν λίγο τον τρόπο που χειριζόμαστε τα map. Λοιπόν. Αυτό. Βλέπεις κι άλλα οβάλ. Ναι.
κτίρια, σου να φαίνεται ότι οδηγούν σε υπόλοιπα δωμάτια. Αυτό. Θα έρθω από εδώ, κάτω να τσεκάρω. Σου ρίξω πάλι. Περίμενε. Όχι. Το perception σου φτάνει ως εδώ. Όπως πλησίαζες μπορούσες να δεις και εδώ μέσα ότι υπήρχουν κι άλλες τρύπες. Okay, θα έρθω από εδώ να τσεκάρω την πρώτη τρύπα. Το ίδιο με πριν. Πολύ αίμα, κομμάτια, πολύματα από νεκρούς prisoners. Απέναντι τρύπα. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μου κλείσει ενδιαφέρον, απλά που χρειάζεται ένα ρόλο, παιδί μου, εννοείται πως θα το κάνω, έτσι. Ναι. Τα ίδια. Άμα δεν σου λέω, ναι, ναι. Θα συνεχίσω να έρθω στη γωνία, βασικά θα κάνω τον κύκλο, θα έρθω πάνω, ξεκατάλαβες τώρα, θα έρθω πίσω από το οβάλ. Α, οκ. 19. Ναι, και θα κατέβω από αυτή τη μεριά, για να έχω πλάτη στον τοίχο. Mm-hmm. Οι άλλοι κάνετε κάτι. Εγώ πάω στην γωνία και κοιτάω να δω τι παίζει από έξω. Αυτό που βλέπεις που εδώ πέρα, μια τρύπα απέναντι. Η Γκάλ σου λέει πω αυτό το μέρος μυρίζει θάνατος. Λέει περισσότερο και από πάνω. Σώπα. Κοιτάω τριγύρω που προσγειωθήκαμε να δω τι ακριβώς, τι δωμάτιο είναι αυτό ακριβώς που προσγειωθήκαμε τώρα. Φαίνεται ότι αυτό το δωμάτιο ήταν κάτι περισσότερο που καθόντουσαν οι φύλακες αυτού του όροφου. Α, τότε θα θέλω να κοιτάξω πώς μπορώ να βρω τίποτα χρήσιμο. Το μόνο χρήσιμο που μπορείς να βρεις είναι πίσω από εδώ υπάρχει μια πόρτα. Πίσω από πού, συγγνώμη. Πίσω πάνω... από τα χαλάσματα. Μπράβο, πίσω από τα χαλάσματα. Θα δεις εδώ υπάρχει μια πόρτα. Μπορώ να δω μέσα από κάποια κλειδαρότρυπα κάτι χωρίς να την ανοίξω. Ναι, υπάρχει κλειδαρότρυπα. Ωραία. Μέσα, φωτισμένο είναι ένα δωμάτιο. Κίνηση, ακούω κάτι, ξέρω εγώ κάτι. Όχι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σε ένα τραπέζι επάνω. Υπάρχουν κάποια πράγματα που το μάτι σου τα πιάνει να λάμπουν. Πηγαίνω στο βάρδο και του ψιθυρίζω χωρίς να μας ακούσει άλλη αν μπορώ. Υπάρχουν να μου φαίνεται κάτι χρυσά πραγματάκια στο τραπέζι από δίπλα. Μπορεί να, είναι να τα έχουν κατασχέσει. Μπορεί να είναι αυτά που βάζουν από τους ληστές, ξέρω εγώ, όχι από τους ληστές, από τους που prisoners. Βάζουν φυλακή. Ναι, από τους prisoners. Ναι, και τα πετάξαμε στη φυλακή. Πάνω. Οκ. Καθώς μου το λέει αυτό και μου κινεί το ενδιαφέρον, μου περνάει και μία άλλη σκέψη, πιο πολύ λίγο σε φάση... Αρχίζουν να συνδυάζουν κάποια πράγματα, π.χ. το πλάσμα, νεκρομάντες και αυτά, και προσπαθώ να θυμηθώ μήπως υπάρχει ή κάποια ιστορία ή θρησκευτική ιστορία μέσω religion, ή κάποιος μύθος γενικά που να αναφέρει για κάτι τέτοιο ή για το πώς ξεφορτωνόμαστε αυτά τα πλάσματα, reversibles και λοιπά, μπορεί να γίνουν καλά και δεν συμμαζεύεται. Οπα, κάτσε, τώρα είμαι ψηλό. Θέλει να καταλάβει μήπως κάτι από αυτά που είδα μέσα μπορούν να βοηθήσουν στους να σκοτώσεις αυτά τα πλάσματα. Ναι, μέσα από τη γνώση που έχω σαν βάρδος, είτε μέσα από τη γνώση religion, είτε μέσα από την γνώση ιστοριών, αν έχω ακούσει για αντίστοιχα περιστατικά ή για τρόπους με τους οποίους μπορείς να κάνεις κάποιους άρρωστους σε ζόμπι, να τους επαναφέρεις ή να σταματήσεις τη διαδικασία και αυτά. Αυτό που ξέρεις σίγουρα είναι ότι, να σου το πω και έτσι, η ζομπίαση δεν διατρέπεται. Για να γίνεις undead πρέπει να έχεις πεθάνει πρώτα. Okay. Οπότε, χαρούμενος, είμαι ζωντανός. Εντάξει, άμα θες να σκοτώσεις ένα ζόμπι και να το κάνεις resurrect. Δεν το έχει δοκιμάσει κανένας ποτέ, μόνο κάποιοι νεκρομάντσες που κάνουν raise undead. Τώρα... Όχι, απλά είναι η φάση ότι προσπαθώ να δω αν μπορώ να κάνω συσχέτιση το πλάσμα αυτό, το περίεργο που δεν το αναγνώρισα ως κάτι, μέσα από μύθους, ακόμα και άλλη περιγραφή να έχει, αν σαν κατάσταση μου φαίνεται κοινή.
Και την ώρα που μου λέει για τα χρυσαφικά και για τα λοιπά που δεν αλαμπερίζουν, τόσο μου αρχίζει να κινείται προς τα εκεί. Mm-hmm. Απλά πες μου άμα θες κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Όχι. Δεν βλέπω κάποια κίνηση μέσα, ούτε ακούω κάτι, αλλά πρέπει να μπούμε πολύ προσεκτικά. Πηγαίνετε προς τα εκεί εσείς, έξω από την πόρτα, να πάω πίσω εγώ στον Λευθέντιλ, να μου πει τι γίνεται. Κάνει ένα βήμα μπροστά η κόμενα, τέλος πάντων. Εδώ, Ελευθέντιλ, βλέπεις μια σειρά από κλειστές πόρτες και τρύπες. Okay. Τρύπα, με stealth. Εδώ αυτή η τρύπα λοιπόν μέσα έχει αίματα και υπολείμματα. Οι πόρτες αυτές εδώ, οι υπόλοιπες, να ξέρεις ότι είναι κλειδωμένες και δεν έχουν καθόλου τέτοιο. Τι, μηχανισμό, τίποτα, κλειδαριά, κάτι. Δεν έχουν τρύπα. Έχει μηχανισμό και κλειδαριά που μπορείς να προσπαθήσεις να τον... κάνεις unlock. Όχι, δεν τις πειράζω. Θα το δω πως υπάρχει κανένας μοχλός. Θα πάω στην επόμενη τρύπα. Έχει μόνο κλειδαριά, το ξέρεις εσύ πάνω. Από την κλειδαριά μπορεί, κοιτάξω. Όχι, φαντάζομαι. Κοιτάς, αλλά είναι σκοτεινά. Όχι, όχι. Δεν μπαίνει αρκετό φως μέσα για να φωτίσει. Επόμενη κλειδαριά, επόμενη τρύπα. Αίματα, υπολείμματα από εδώ, από εκεί. Επόμενη τρύπα. Και επόμενη λοιπόν, εδώ λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Παιδάκια, θυμίζω ότι εγώ πρέπει να την κάνω σε λίγο. Πώς ναι, θα το κλείνω. Σε πόσο θα ώρα. 8 η ώρα δουλεύω, μέχρι 7 και 20 μπορώ να φύγω από εδώ. Είναι σχεδόν 7, έχω κάνει 20 λεπτό. Α, οκ. Εντάξει, όπου θα την κλείσω στο μετά. Ναι. Okay. Βλέπεις, υπάρχει στον τοίχο, με τρεμάμενο, από ένα τρεμάμενο δάχτυλο και φτιαγμένο από αίμα, γραμμένο η φράση «Πού τους πάνε». Ωραία. Κάτι άλλο, πέρα από το γραμμένο. Τίποτα αίματα, μόνο κάτω. Δεν υπάρχει εδώ πέρα υπολείμματα από... Από μπροστά. Μπροστά τι εννοείς. Ο χάρτης δεν είναι σε ανοίξει τον υπόλοιμο. Α, ναι, μπράβο, συγγνώμη. Εδώ... Βλέπεις. Ωραία. Ο Βαλ, έτσι. Άμα το Βαλ έχει τρύπα, θα πάω πρώτο στο Βαλ. Θα σου πω τώρα. Μισό λεπτάκι. Το Βαλ έχει πόρτα. Ολόγια με τις πόρτες που προσπέρασες πριν από λίγο. Οκ, okay, άρα δεν πάω καθόλου από εκεί πέρα. Έρχομαι στην επόμενη τρύπα. Παντού υπολείμματα. Οι υπόλοιπες πόρτες που έχεις μπροστά σου είναι κλειστές. Και πιο πέρα είναι όλοι οι πόρτες. Εδώ πέρα πάνω στα οβάλ. Ρίξε μου ένα stealth. Ναι. 25. Ναι, μια χαρά. Ρίξε και ένα perception. Έχω τρελό stealth. 16. Κάτι περνάει από εδώ πάνω. Ξαφνικά τα μάτια σου βλέπουν ότι από εδώ πάνω, που το φανέρωσα τώρα, κάτι μόλις πέρασε. Στέλμα πάνω από τα οβάλ. Ναι. Ήταν μεγάλο, αρκετά. Φάχνουμε και δεν έχω και τρόπο να εντοπίσω τους άλλους. Θες να το σταματήσουμε εδώ. Θέλετε. Τώρα γιατί άμα μπλέξουμε με μάχη τώρα, κάμε σε λεπτά. Δεν μου λέτε εσείς τι θέλετε. Ναι, άμα πρέπει να φύγει ο Αχιλλέας, ναι, θα το σταματήσουμε. Δεν θα λέγα όχι. Ναι. Και είναι καλό να διατηρούμε τις 2 ώρες που έχουμε πει, ρε Και απλά πριν το κλείσουμε, το μόνο που πιστεύω ότι θα κάνουμε μαζί με τον Ιταρία είναι να προσπαθήσουμε να δούμε το δωμάτιο τι παίζει από την οπτική μας. Για να το αφήσουμε και σε ένα cliffhanger μόλις ανοίξουμε την πόρτα. Ναι. Καταρχάς η πόρτα ανοίγει άμα γυρίσουμε το μπεντούγια, ξέρω εγώ. Το κλείσουμε έτσι βέβαια. Ανοίγει. Ναι, τώρα περίμενε λίγο, δώσε μου λίγο. Πω, μαλάκα, πόσο resistance έχει. Όλες οι πόρτες που έχουν παγίδες μέσα ανοίγουν. Λοιπόν, η πόρτα αυτή ανοίγει. Μπαίνεις μέσα. Δεν μπαίνω. λίγο την ανοίγω, είπα. Θέλω να δω, να πετάω λίγο το κεφάλι μου δεξιά-αριστερά, δω τι βλέπω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και για να το έχουμε λίγο πιο σε suspense. Ανοίγοντας την πόρτα, υπάρχει ένα τραπέζι στην άκρη, το οποίο έχει πάνω
Οι καρέκλες που το πετριγίζουν είναι γεμάτες αίματα, εντόστια, δέρματα από εδώ από εκεί, αλλά λείπουν τα σώματα των φυλάκων. Ό,τι έγινε, τους έχει φάει όταν ήξερα εγώ. Επάνω σε αυτό φαίνεται ότι παίζανε κάποιο τυχερό παιχνίδι. Υπάρχουν μερικά χρυσά, δεν μπορούσα να μετρήσει από εκεί πόσα είναι. Ναι. Χρυσά νομίσματα. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και γύρω-γύρω, υπάρχουν από ένα σε κάθε καρέκλα μπροστά healing potion. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλα και κόκκινα τα healing potion πάντα. Okay. Κάποιος τα είχε βάλει για στοίχημα. Τρία από αυτά. Εγώ κοιτάω για κανένα τέρας. Όχι τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Βάρδε, πρέπει να. Δεν ξέρω αν μπορείς να δεις αν υπάρχουν τίποτα παγίδες εδώ πέρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα παίζανε γκάμπλ. Έτσι πρέπει να έχουν αισθήσει κάτι για να προστατέψουν όλα αυτά. Ρίχνω ένα βλέφαρο να δω άμα βλέπω τίποτα περίεργο να κινείται κλπ. Και αν δεν δω τίποτα, κάτσε να σου ρίξω ένα κουντό Perception 13. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι ήταν εκεί πέρα τους επιτέθηκε τόσο ξαφνικά που απλά τα έχουν, δεν το παρατήσανε, δεν προλάβανε να σκεφτούν τι να. Είναι σαν να σε πιέν κόψιμο. του λέω, περίμενε. Την μπαίνω μέσα, κοιτάω στο ταβάνι. Μήπως έχει κάποια τρύπα. Όπως είπε ο άλλος, ότι κάνει τρύπες και μετακινείται με τέτοια. Γιατί μπορεί να πέσουν από πάνω μας. Εδώ από πάνω μας είναι τα κελιά. Το ταβάνι είναι solid. Ακόμα. Το περιμένω λίγο. Γιατί πρέπει να. Θα περάσω από ένα πόσο να χειρίζει στον καθένα σας. Κάτσε, μπήκαν. Α, τα παίρνουμε δηλαδή. Όταν είναι, θα τα πάρετε με το καλό, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει και το υπόλοιπο. Α, κοιτάξτε, οκ. Okay. Και ωραία, μπαίνουμε μέσα, ξέρω εγώ, τότε αφού μας τα περνάς έτσι στεγνά. Και του λέω, Να τα μοιραστούμε στα μισά, αφού... Είναι τρία, οπότε δύο παίρνει, θα πάρει κάποιος, ένα θα πάρει κάποιος όλος. Θα πιέ το ένα, γιντάρια. Να σου πω, να το κρατήσουμε για την κοπελιά που μας έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Τι λες? Είσαι ψυχούλα, ρε. Είσαι ψυχούλα. Εγώ είμαι ψυχούλα, αυτή έχει ωραία βεζιά μου. Το ξέρω. Το κρατάω, άμα είναι βάλε μου στην ένα και θα το δώσω στο επόμενο session. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, θα πατήσω τώρα κάτι. Α, 50. Πώς, τα χρυσά πώς θα μοιραστούν? Πώς έχει? Άμα τα πετάξεις μέσα στο πάρτι και πατήσεις award, λογικά τα μοιράζει... Δεν το έχω κάνει ακόμα. Και δεν θέλω να το πετάξω σε όλους, θέλω να τους τα μοιράσω τα χρυσά. Βάλε αυτούς μόνο τους στο πάρτι. Δεν θα κάνουμε κανένα ρόλο να δούμε πόσα έχει. Έχει μετρήσει με το που φτάσατε εκεί μπροστά. Μετρήσατε. Πέτα τους άλλους έξω από το πάρτι Χρήστο και κάνει τους αγόρτ μόνος αυτούς. Είναι 50. Ναι, αλλά ρε φίλε, δεν είναι. Και τι ήθελα... Δεν ξέρω αν έχει target κάτι τέτοιο. Ένα πρόβλημα. Κατά βλέποντας ότι είμαστε ακόμα λίγο χτυπημένοι και έχουμε... με το προηγούμενο encounter μία κούραση, προτείνω να βρούμε και τον άλλον. Για να κλείσει εκεί. Περίμενε. Και να κάνω ξεκούραση. Καλά, ξεκούραση. Σε ξεκούραση. Μ' αρέσει που μιλάς. Ξεκούραση, λέει. Πόσο χιλάρι έχω από πίσω. Το πόσο. Ένα, δύο, οχτώ συν κάτι. Συν τέσσερα, νομίζω. Γιατί έχω ήδη 18 damage, μήπως ήταν καλό να το πιω από τώρα, ξέρω εγώ. Από πίσω, λοιπόν, ακούγεται η κραυγή της Καάλ. Γυρνώντας προς τα πίσω και εσύ έρχοντας προς τα... Περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να σας βάλω και στη θέση που θα είστε. Πού είναι ο φίλος μου? Το πίνω το ένα πόσο. Να σου πω, να ρίξω ένα 2-8 συν whatever για να πιω το πόσο. Επόμενη φορά, κράτα το, να το θυμάσαι επόμενη φορά. Εγώ θα έρθω τους άλλους. Ναι, ναι. Κάιλο, έρχοντας εδώ, τη βλέπετε λοιπόν, την καημένη την Γκαάλ. Πού το, να το. Θα το βάλω και κάπου εδώ, μισό λεπτάκι. Δεν είχα φωτογραφία του, sorry. Ένα τεράστιο μπλε, γκρίζο πλάσμα. Άρχισα να το... Πού το έχω? Ανάτο. Δεν έχει μάτια, έχει μακρύ σαν plate, ξέρω εγώ, κεφάλι. Skin grey και slimy. Μόνο τρία finger σε κάθε μακρύ άκρο. Βλέπετε ένα άλλη. Ναι, και την κρατάει έτσι από το λαιμό, ρε παιδάκι μου, και είναι έτοιμος να την φάει. Και εδώ σταματάμε. Η τύπησα τον... What a cliffhanger, όντως.
Λοιπόν, θα ξεκινήσει το επόμενο. Κομπλέ. Ναι, ναι. Στο επόμενο το λέω από τώρα. Ξεκινάω μεράς με το Χάλμπερντ έτσι να το καρφώσω. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μη μου πειράζει τα μυζιά, ρε. Φάει το κεφάλι, ας τα μυζιά. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι μ' άρεσε το σημείο. Σε εσύ, μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, Πέντες, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που έκατσε και έκανε υπομονή να μας δει. Πέντες, σχόλια από κάτω, βοηθήστε ότι κάνουμε μαλακία με τα reactions, με τα opportunity attack, με 1000 που ξέρετε την Πέμπτη καλύτερα. Τίποτα, συνεχίζουμε από εδώ. Ελπίζω να είναι κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, να το δούμε πώς θα πάει ακριβώς το πρόγραμμα. Cliffhanger, να δούμε αν θα επιβιώσουμε. Αν θα επιβιώσει βασικά τα παιδιά. Και τι θα παιχτεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Like, share, subscribe. Πηγαίνετε και στην Ιταλία, κάνετε κανένα share και subscribe. Παίζετε γαμάτα παιχνιδάκια, Dark Souls και Battlefield. Τα σπάει. Και το Battlefield. Γαμάτα φέρε το Battlefield. Μ' άρεσε. Αυτά από εμάς. Θα τα πούμε στο επόμενο session. Μέχρι τότε. Bye bye. Φιλιά, παιδιά. Bye.